Γεια σου φίλε μου, πάμε να δούμε ένα θέμα που εδώ και 5 μήνες δεν το ανέφερα, δεν μπορούσα να κάνω βίντεο να σου πω την αλήθεια. Δεν ένιωθα έτσι καλά. Αυτή εδώ πέρα βλέπετε είναι η μικρή μου, είναι 6-7 μηνών, αντικαταστάτης από τη Ρόξη, το κορίτσι που είχα, τη σκυλίτσα που είχα. Την είχα 8 χρόνια. Δυστυχώς μου πέθανε, ψόφισε όπως θέλει καθένας μπορεί να το πει. Και δυστυχώς την έχασα τη Ρόξη μου. Θα σας βάλω και βιντεάκι να δείτε. Την έχασα τη Ρόξη μου από τσίμπημα φιδιού. Είχα 8 χρόνια, σχεδόν όσο είναι και ο γιος μου. Τον έλεγα πάντα ότι ήταν σαν αδερφή του. Γιατί πρώτα αυτός ήρθε, πρώτα η Ρόξη ήρθε στη ζωή και μετά γεννήθηκε ο γιος μου. Τώρα εδώ πέρα την μικρή μου. Θα είδατε κι άλλο βίντεο, την πήρα αυτήν αντικαταστάτης από την Ρόξη, αλλά επειδή είναι μικρή άρχισε να μου κυνηγάει τις κότες και τις πνίγει, δεν τρώει, δεν έφαγε καμία κότα και τις πνίγει. Την έδεσα όσο τις έχω έξω και όταν τέτοιο την αφήνω ελεύθερη. Δεν μ' αρέσει καθόλου, είναι δεμένη και με δείτε έχω μια λυσίδα, είναι περίπου στα 5-6 μέτρα για λυσίδα. Σκέφτομαι να πάρω μια μεγαλύτερη. Έχει χώρο εδώ, έχει δεξιά πίσω μου που μπορεί να έχει ίσκιο και τέτοια. Την έχω νεράκι εδώ, την έχω νεράκι πίσω, όπου θέλει να κάθεται. Αλλά με έπνιξε ήδη 4 κότες. Δεν πειράζει. Εγώ αυτήν εδώ θέλω να είναι καλά. Τις κότες θα τις ξαναφτιάξουμε. Είναι πολύ καλό σκυλάκι γενικά. Είναι ήρεμη. Ρίτα μου! Ρίτα μου! Πού είσαι κοριτσάκι μου, κοριτσάρα μου όμορφη. Εγώ τα σκυλιά μου τα έχω μαθημένα να τρώνε σχεδόν τα πάντα. Τα ταΐζω μόνο εγώ να σας πω την αλήθεια. Δεν αφήνω άλλους να τα ταΐζουνε. Αυτή να φανταστείτε έχει μόνο εμένα εμπιστοσύνη. Και είναι κοντά μου συνέχεια. Το νεράκι της εκεί πέρα, καθαρό κάθε μέρα. Ακόμα και τώρα πάλι δεν μπορώ να κάνω βίντεο. Η Ρόξη μου δεν άφηνε να μπει τίποτα μέσα, καθάριζε τα πάντα. Έχει έρθει αλληπού, έχει έρθει κουνάβι, έχει έρθει ό,τι θέλετε. Φίδια έτρωγε, δεν άφηνε τίποτα. Ποντίκια σκότωνε, δηλαδή ήταν ένας φύλακας κανονικός. Που λίγοι έχουνε και δεν ξέρω αν θα μπορέσω να ξαναβρω. Τώρα με αυτήν εδώ πέρα έκανα εγώ το λάθος και την έβαλα μαζί με τα, πώς το λένε, μαζί με τα μικρά. Το είχα κάνει και με τη Ρόξη, αυτή που πέθανε, και μου είχε πνίξει εκείνη και στην αρχή κότες, αλλά περίπου στον χρόνο μετά σταμάτησε, δεν ξαναπήραξε τίποτα. Και θα προσπαθήσω να τη μάθω και αυτήν τώρα τελικά όπως έμαθα εκείνη εκεί. Επιχείρησα μήπως μπορέσω να το αλλάξω, αλλά τελικά δεν έγινε. Κοριτσάρα μου, Ρόξη μου, Ρίτα. Να μάθω και αυτήν τώρα. Να αγαπάτε τα σκυλάκια σας. Εγώ τώρα τη βλέπω δεμένη, αλλά δεν μου αρέσει γιατί θα κάνει πέσιμο τις κότες, είναι σίγουρο. Και είναι κρίμα. Και επειδή τα σκυλιά δεν τα φωνάζω και δεν τα χτυπάω, δεν θέλω να τη φωνάξω. Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία αυτή να τη φωνάξω γιατί. Α, σταμάτα και τέτοια. Κοριτσάρα μου, πού είσαι αγάπη μου, Και αυτή είναι λίγο λυπημένη τώρα που είναι δεμένη, αλλά δεν. Δεν λες με τη σκότηση έχω από το πρωί, ας πούμε, π.χ. μέχρι 5 ώρα.
Και τις 5 και μετά είναι αμολυμένοι έξω. Αλλά και κάποια πρωινά είναι πάλι έξω, αλλά γιατί είμαι και εγώ εδώ πέρα. Είμαστε μαζί δηλαδή και δεν κάνει τίποτα. Όσο βλέπει κάποιον δεν κάνει τίποτα. Αυτά, να αγαπάτε τα ζώα σας. Θα ανεβάσω και ένα-δυο βιντεάκια με τη ρόξη μου για να σας τη δείξω ποια ήτανε, όσοι δεν την ξέρατε, κάποιοι την είχατε δει. Θα ανεβάσω και μια φωτογραφία με τον πιτσιρικά μου, αλλά θα τον έχω θολό τον πιτσιρικά, δεν θέλω να τον δείξω. Να δείτε ότι είναι μαζί του και είναι κοντά του και είναι δίπλα του, είναι φύλακας. Δηλαδή ήταν λες και ήταν εκπαιδευμένη αυτό που έπρεπε να κάνει και το έκανε. Χωρίς να την πει τίποτα, χωρίς να την κάνει. Τι κοριτσάρα μου, αυτή εδώ είναι ασπρούλα και θα σας δείξω και κάτι άλλο. Να το κάτι άλλο. Ένα μικρό κοκόνι, κοκονάκι. Μικρό. Πού είσαι κοριτσάρα μου. Και αυτό ασπρούλι. Το είχε ένας φίλος και ήθελε να το δώσει. Και το πήρα εγώ. Γιατί αγαπάω τα ζωάκια αρκετά. Πού είναι το κορίτσι μου, αγάπη μου. Αγάπη μου. Πού είσαι αγαπούλα μου. Ρόζα. Έλα. Ρόζα μου, έλα κορίτσι μου, έλα. Κοριτσάρα, αυτή είναι μικρή, είναι η κοντή μου. Δεν έχουν πρόβλημα τα ύψη και τα χόντρα και τα τέτοια. Δεν είμαστε κομπλέξικοι. Κοριτσάρα μου όμορφη, μικρούλα μες. Κοριτσάκι μου. Έχω και αυτήν εδώ πέρα, φύλακα. Ξέρετε τι κάποιος με ρίχνει. Κοκονάκι μικρό, τίτ, μητούλα. Τι είναι κορίτσι μου, Ρόζα μου. Είναι η Ρίτα και η Ρόζα. Να την... Τζίκι μητούλα. Κοριτσάρα μου. Τι. Τα αγαπάτε τα ζώα σας. Τα αγαπάτε. Αγάπη θέλω να σας. Δεν θες χαρή. Έλειωσες μητούλα μου. Αυτήν δεν έχω βάλει με τις σκότες, δεν ξέρω τι θα κάνει. Τικι πιτουλά. Ρόζα μου. Αυτή είναι η Ρόζα και άλλη είναι η Ρίτα. Τα δοντάκια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Κάντε ένα like και μια εγγραφή στο βίντεο. Μια εγγραφή στο κανάλι. Και έρχονται και άλλα βίντεο. Τώρα που χειμωνιάζει, μαζευόμαστε σιγά σιγά και πάμε δυνατά να αγαπάτε τα ζώα σας, να έχετε υγεία και όλα καλά θα πάνε. Κορίτσι μου, έλα, πού είσαι. Κοριτσάρα μου, να τα αγαπάτε τα ζώα σας. Αγάπη μας είναι. Τι κορίτσι μου, Για πες, πάμε βολτά. Πού θα πάμε. Ματάκια. Τα ματάκια σου, ματάρες μου, μουτόρες μου. Κόκορας. Πώς το βλέπεις ο κόκορα, κάτι πίσω κόκορα. Έλα εδώ. Ρόξιμο. Κοριτσάκι μου. Τι λαχάνιασες. Είσαι και μεγάλη. Είσαι και μεγάλη.
που τους κάνουμε εσύ με το πόδι. Για σήκωση και το πόδι σου. Έλα εδώ, έλα εδώ. Πώς σηκώσεις το πόδι σου, Έλα, έλα, έλα στο πόδι, έλα. Σε πιάσα.